Πράγματι, η αγορά βρίσκεται εκτός ελέγχου τόσο στην ενέργεια όσο και στα εμπορεύματα. Αντιμετωπίζουμε ένα αρμαγεδόν ακρίβειας και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με ένα σανσέρ τιμών σε ακραίες ανατιμήσεις. Απαιτούνται δύο μισθοί για να καλύψουμε τη διαφορά στις τιμές των καυσίμων και έχει αυξηθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός από 33% ως 52% από αυτή την δίδυμη κρίση, την ενεργειακή και διατροφική. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις τίθεται σε κίνδυνο λειτουργίας, ενδεχομένως πολλές να σκέφτονται τη μείωση της παραγωγής τους και την αναστολή της λειτουργίας τους όταν έχουν να αντιμετωπίσουν 71% αυξήσεις στο ρεύμα, 79% στο φυσικό αέριο και 42% στο πετρέλαιο. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο μέλημά μας αυτή τη στιγμή. Δεν επιθυμούμε μία διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας, δεν επιθυμούμε μία μείωση της παραγωγής, γιατί θα δημιουργήσει ελλείψεις, κάτι που είναι πολύ πιο σοβαρό φαινόμενο από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις. Θεωρούμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες η κυβέρνηση θα κάνει ανακοινώσεις με οριζόντια και στοχευμένα μέτρα, τόσο για τη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών, όσο και των επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να μην διακοπεί καμία παροχή ρεύματος και φυσικού αερίου σε ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποια είναι τα μέτρα που θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν από την κυβέρνηση? Νομίζω ότι θα πρέπει να επιδοτηθούν τα καύσιμα, θα πρέπει να επιδοτηθεί και η βενζίνη. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ιδία μέσα για να μπορέσουν να πάνε στις δουλειές τους. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα περιθώρια τα δημοσιονομικά. Θα σας πω ότι η ενεργειακή κρίση με τον τρόπο που εξελίσσεται χρειάζεται περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενισχύσεις άμεσες και έμεσες. Τα 2,5 δις ενδεχομένως να υπάρχουν στο χρηματιστήριο ρήπων και στο ειδικό ταμείο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ΕΛΑΠΕ. Οπότε τα υπόλοιπα 2 δισεκατομμύρια θα πρέπει να βγουν από τον προϋπολογισμό. Είδατε ότι η Ευρώπη δυστυχώς δεν αντιδρά άμεσα στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Τα πανευρωπαϊκά προβλήματα θέλουν πανευρωπαϊκές λύσεις και η Ευρώπη δείχνει μία δειλία στο να πάρει αποφάσεις άμεσα να στηρίξει το σύνολο των ευρωπαϊκών οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Οπότε επαφήνουμε τις ελπίδες μας στο εθνικό επίπεδο και στα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση, συνεχίζει να τα παίρνει και για το Μάρτιο με 350 εκατομμύρια ευρώ ενισχύσεις. Τώρα από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη. Είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε την ένταση και τη διάρκεια και αυτό μας δημιουργεί μια ανασφάλεια και μια βεβαιότητα για το τι πρόκειται να συμβεί. Και όσον αφορά και τους καταναλωτές, λέμε για προστασία των επιχειρήσεων, οι καταναλωτές πώς θεωρείτε ότι θα προστατευθούν? Βέβαια όλοι είμαστε καταναλωτικό κοινό. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι? Κοιτάξτε, το μέτρο το οποίο έχει υπάρξει για τους καταναλωτές είναι το πλαφόν κέρδους, έτσι, το οποίο θα ξεκινάει από τα δηληστήρια και θα φτάνει στα βενζινάδικα. Ή θα ξεκινάει από τους αλευρόμηλους και τις αλευροβιομηχανίες και θα φτάνει στα αρτοπία. Μόνο τότε μπορούν να πάρθουν κάποια μέτρα για τους καταναλωτές. Είναι η μόνη λύση που μπορεί να περιορίσει, όχι να θεραπεύσει αυτά τα ποσοστά ακρίβειας και ανατιμήσεων τα οποία έχουμε δεχτεί το τελευταίο διάστημα. Από την άλλη, από την πλευρά των καταναλωτών, ένας τρόπος ενίσχυσης είναι οι επιδοτήσεις. Εάν δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα και στα τρόφιμα, τότε θα πρέπει αυτές οι διαφορές να πάνε σε στοχευμένες ενισχύσεις σε καταναλωτές που είναι χαμηλού εισοδήματος. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, είναι κάτι το οποίο δημιουργείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κερδοσκοπία σε παγκόσμιο επίπεδο δύσκολα αντιμετωπίζεται. Όμως αυτό το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω, τουλάχιστον με τις γνώσεις που έχω και με την πληροφόρηση που έχω, είναι ότι στην Ελλάδα μπορεί να έχουμε μια διατροφική κρίση, δεν θα έχουμε όμως μια επισιτιστική κρίση. Στην Ελλάδα μπορεί να κινδυνεύουμε, αν θέλετε,
από επώδυνες αυξήσεις, αλλά δεν θα κινδυνεύσουμε από ελλείψεις. Είμαστε μια ναυτική χώρα, μπορούμε να έχουμε εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Το θέμα είναι σε τι κόστος μπορούμε να τα έχουμε αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε κάποια εκτίμηση για το πού πιθανό να φτάσουν οι ανατιμήσεις. Ναι, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή καταγράφουμε αυξήσεις στις τάξεις του 8 έως 30% στα τρόφιμα, 12 έως 15% στις πρώτες ύλες. Σαφέστατα, 71% οι αυξήσεις είναι στο ρεύμα, 79% στο φυσικό αέριο και 42% στο πετρέλαιο. Και όσον αφορά τους κλάδους της οικονομίας, πρωτογενή παραγωγή, αγροτικά προϊόντα... Δεν θα μείνει κανένας κλάδος αλόβητος δυστυχώς από αυτή την κατάσταση. Έχουμε μια πολεμική οικονομία, μια οικονομία πολεμικής κατάστασης. Όπως και να το δει κανείς, δεν υπάρχει κάποιος κλάδος, κάποια δραστηριότητα που δεν επηρεάζεται. Γιατί τα πάντα βασίζονται στην ενέργεια. Από τη στιγμή που υπάρχει μια αταξία στο κόστος της ενέργειας και μια τόσο μεγάλη μεταβλητικότητα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κάποιος κλάδος που να μην επηρεαστεί. Όσο είπατε, πολύ σωστά αναφερθήκατε στις εξαγωγές μας. Ακόμα και οι εξαγωγές μας με 338 εκατομμύρια ευρώ που εξάγουμε στην Ουκρανία, 206 εκατομμύρια ευρώ που εξάγουμε στη Ρωσία, θα είναι ένα πλήγμα. Αντίστοιχα, εισάγουμε 3 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Ρωσία και 250.000 τόνους σιτηρά αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ από την Ουκρανία. Για όλα αυτά πρέπει να βρούμε αντικατάσταση, θα έλεγα εγώ. Προσπαθούμε να βρούμε νέες πηγές, νέες χώρες και για τις εισαγωγές και για τις εξαγωγές. Ο τουρισμός. Πέρσι είχαμε 119.000 τουρίστες λόγω πανδημίας που φέραν 433 εκατομμύρια συνάλλαγμα στη χώρα μας. Όμως πριν την πανδημία είχαμε 580.000 Ρώσους τουρίστες και περίπου 70.000 Ουκρανούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και εκεί οι απώλειες θα είναι αξιοσημείωτες. Δεν ξέρουμε, μακάρι να μην έχουμε τέτοια επέκταση μέχρι το καλοκαίρι. Κρουαζιέρα. Πάρα πολλά κρουαζιερόπλια θα ξεκινούσαν από τον Πειραιά για κρουαζιέρες στη Μαύρη Θάλασσα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ένα ντόμινο επιπτώσεων. Ακόμα και με το καλαμπόκι θα έχουμε πρόβλημα στις ζωοτροφές, που σημαίνει ότι θα έχουμε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά και στο κρέας. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μία... Δεν μπορώ να διακρίνω κάποιον κλάδο αυτή τη στιγμή που δεν θα αποτελεί κομμάτι αυτού του ντόμινου των αυξήσεων. Δυστυχώς, αυτό που πρέπει να συμβεί, και κλείνω με αυτό το οποίο είπατε κι εσείς, είναι να μην λυγίσουν οι επιχειρήσεις. Αντέξαμε μάλλον τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης και των τριών μνημονίων. Αντέξαμε τα 2 χρόνια της πανδημίας. Έχουμε ένα εξάμηνο ενεργειακής κρίσης το οποίο έχουμε υποστεί. Τώρα έχουμε έναν πόλεμο στη γειτονιά μας. Νομίζω ότι όλα μας έχουν κάνει ανθεκτικούς, αλλά βεβαίως πάντα υπάρχουν και όρια. Εγώ δεν θα ήθελα να κλείσει καμία επιχείρηση. Πρέπει να στηριχθούν όλες οι επιχειρήσεις, γιατί δίνουν θέσεις εργασίας, γιατί προσφέρουν στην οικονομία της χώρας μας και γιατί είναι απαραίτητες για την κοινωνία, για τη στήριξη της κοινωνίας και ταυτόχρονα της οικονομίας, που θέλουμε επιτέλους να τελειώσουμε με τις μεταμνημονιακές αξιολογήσεις και να περάσουμε σε μια επενδυτική βαθμίδα. Κλείνοντας, θα ήθελα και μια εκτίμηση, αν έχετε τη δυνατότητα, και για την αγοραστική κίνηση. Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια φοβία και μια ψυχολογία αρνητική στον καταναλωτή. Το 2021 είχαμε ένα συνολικό τζίρο στην κατανάλωση 54 δισεκατομμύριων ευρώ που ήταν αυξημένος. Το 2022 δεν ξεκίνησε και τόσο καλά. Από το Γενάρη, από την περίοδο των εκτόσεων, δεν είδαμε κάποια ιδιαίτερη κίνηση. Βεβαίως θα σας πω ότι εκεί που φαίνεται η μεγαλύτερη επίπτωση είναι στα μικρά μεμονωμένα εμπορικά καταστήματα. Εκεί βλέπουμε τη μεγαλύτερη μείωση, βλέπουμε μια μετατόπιση τζίρου στις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες. Είδαμε μια προτίμηση όλο αυτό το διάστημα βεβαίως στα σούπερ μάρκετ και στα φαρμακευτικά.
λόγω της πανδημίας. Όλα αυτά αφαιρούν κατανάλωση από, από τους υπόλοιπους κλάδους του εμπορίου και ιδιαίτερα από την ένδυση και υπόδηση που πλέον τίνει να γίνει κλάδος πολυτελείας, εάν σου περισσέψουν και όσα σου περισσέψουν, εφόσον σου περισσέψουν. Όπως σας είπα, αυτές οι αυξήσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό της τάξης του 33 μέχρι 52% για να καλύψουν τη στέγασή τους και τις μεταφορές τους, αφαιρεί από όλους τους υπόλοιπους κλάδους του εμπορίου και ειδικά σε αυτά τα οποία δεν είναι διαρκή αγαθά.